Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή, κυρίες και κύριοι, τον νέο Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον βουλευτή του Λαϊκού Ορθοδόξου Συναγερμού, τον κύριο Στέλιο Ροντούλη. Καλησπέρα σας, κύριε Υπουργέ, τι κάνετε? Γεια σας, κύριε Ροντούλη. Συγχαρητήρια καταρχάς. Καλά, έχω πρόβλημα. Θα παρακαλούσα το κοντρόλ, αν μπορεί λίγο να βοηθήσει. Θα ακούω καθαρά, αλλά πολύ χαμηλά. Πολύ χαμηλά, μάλιστα. Να αυξήσει λίγο την ένταση της επιστροφής στον κύριο Ροντούλη. Τώρα σηκώθηκε, κύριε Ροντούλη, ωραία, σας ακούω. Ωραία. Καταρχάς, θέλω να μου πείτε πώς το πήρατε όταν δεχτήκατε την πρώτη κρούση, χθες αν δεν κάνω λάθος, για το αν ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε σε αυτήν την νέα μεταβατική κυβέρνηση. Δεν ξαναδείτε, δεν είναι θέμα πώς το πήρα. Το θέμα είναι ότι όταν το καθήκον καλεί κάποιον, κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Θα με συγχωρέσετε λίγο, κύριε Ροντούλη, επειδή από την συνήθεια σας έχουν γράψει το σούπερ βουλευτή λαός, παρακαλούσα να διορθωθεί και να γράψουμε Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ορκίστηκε ο κύριος Ροντούλης από το μεσημέρι. Δεν έχει σημασία, κύριε Ροντούλη. Εντάξει, το ίδιο. Για πείτε μου, πώς το πήρατε όταν δεχθήκατε την πρώτη κρούση και ποιος σας πλησίασε, ο κύριος Καρατζαφέρης? Ήταν κάτι ιδιαίτερο τιμητικό να το παίρνει τηλέφωνο ο πρωθυπουργός της χώρας ο νέος και να ζητάει την παρουσία στο κυβερνητικό σχήμα. Όπως επίσης είναι πάρα πολύ τιμητικό για μένα ο πρόεδρος του Λαϊκού Ορθοδόξου Συναγερμού να προωθεί την δική μου συμμετοχή στο κυβερνητικό σχήμα. Είναι κάτι που με τιμάει ιδιαιτέρως και γι' αυτό, ας πούμε, μου δίνεται και την ευκαιρία να ευχαριστήσω και τον κύριο Λουκά Παπαδήμο και τον πρόεδρο του Λαϊκού Ορθοδόξου Συναγερμού. Θα υποθέσω ότι επιλεχθήκατε διότι και κατάγεστε από τον κάμπο, γνωρίζετε όσο κανείς άλλος καλά το αγροτικό ζήτημα, αλλά και είστε και πολυδραστήριος. Αν δει κανείς τις ερωτήσεις σας, το 70%, το 80% αφορούν τον πρωτογενή τομέα, το τι δηλαδή συμβαίνει στη γεωργία, την κτηνοτροφία και την αλεία. Το θέμα είναι τι μπορείτε να κάνετε μέχρι τον Φεβρουάριο. Μπορείτε μέσα αυτό το μικρό χρονικό διάστημα να διορθώσετε κάποια από τα κακώς κείμενα? Καταρχήν νομίζω ότι η παράθεση των δεδομένων που πριν από λίγο κάνατε πιστοποιεί μια βαθιά πεποίθηση που διακατέχει και εμένα προσωπικά αλλά και τον πρόεδρο κυρίως του Λαϊκού Ορθοδόξου Συναγερμού. Εμείς, κύριε Ράιδο, πιστεύουμε ξεκάθαρα ότι η Ελλάδα θα βγει από την κρίση και θα ξεπεράσει τη δύσκολη πραγματικότητα που όλος ο ελληνικός λαός βιώνει εάν στηριχθεί στο τρακτέρ και στο χωράφι. Το τρακτέρ και το χωράφι θα βγάλουν την Ελλάδα από την κρίση. Άρα λοιπόν η στροφή αυτή που παρατηρήσατε του Λαϊκού Ορθοδόξου Συναγερμού σε τέτοιου είδους ζητήματα, πρωτογενούς τομέα, έχει πίσω της ένα βάθος. Θεωρούμε ότι είναι εθνική ανάγκη για την Ελλάδα να ενισχυθεί η ελληνική περιφέρεια, ο Έλληνας αγρότης και ο Έλληνας κτηνοτρόφος. Τώρα, τι μπορεί να γίνει? Ο ίδιος νομίζω βάλατε και το πλαίσιο της απάντησης. Αν είναι μια κυβέρνηση βραχύβιας θητείας των 100 ημερών που λένε κάποιοι, ωραία, καταλαβαίνετε ότι αυτό που θα γίνει είναι ένα, πούμε, αρχικό σημάδεμα. Δεν αναφέρομαι μόνο στον αγροτικό τομέα. Αναφέρομαι γενικά τώρα στη λειτουργία της κυβέρνησης. Έτσι. Εάν όμως η κυβέρνηση αυτή αφαιθεί, και το λέω εσκεμμένα έτσι το ρήμα, αφαιθεί να μακροημερεύσει ή στηριχθεί για να μακροημερεύσει, μ' ακούτε? Βεβαίως, κύριε Ροντούλη. Τότε θα γίνει σημαντικό και ουσιαστικό έργο. Η χρονική παράμετρος είναι πάρα πολύ σημαντική. Γι' αυτό είπα και σήμερα ότι οι συμμετέχοντες στην κυβέρνηση αυτή νιώθουν και λίγο ως καπανείς. Τι είναι ο σκαπανεύς? Είναι αυτός που ανοίγει νέους δρόμους. Και πράγματι αυτή η κυβέρνηση φιλοδοξεί πρωτίστως να ανοίξει ένα νέο δρόμο που έχει να κάνει με τη συνέργεια, τη συλλειτουργία, την απόκτηση μιας κουλτούρας διαλόγου, αν θέλετε, προκειμένου να γίνουν κάποια πράγματα εποφελία της χώρας και των πολιτών. Το χαρτοφυλάκιο που έχετε, κύριε Υπουργέ, είναι της γεωργίας, να υποθέσω? Θα οριστούν αρμοδιότητες την Τρίτη και θα μοιραστούν αρμοδιότητες με σχέσεις με τη φυτική παραγωγή, τη ζωική παραγωγή. Μάλλον κατευθύνομαι, θα το συζητήσω και με τον Υπουργό, προς τη ζωική παραγωγή. Θα το δούμε όμως όλα αυτά. Είχατε επικοινωνία με τον κύριο Σκανδαλίδη? Προ μιας ώρας. Μιλήσατε, τα είπατε? Ναι, ναι, τα είπαμε και μάλιστα με να σας δώσω και είδηση. Από Δευτέρα οι αγρότες θα βλέπουν στα νοικιάρια τους
τα χρήματα, την προκαταβολή της ενιαίας ενισχύσεως. Με καθυστέρηση ενός μηνός και βάλε να προσθέσω εγώ για να σας κάνω και λίγο κριτική. Το πρώτο, κύριε Ράδο, που συζήτησα ήταν αυτό και μου λέει μας έφερες και τύχη και γούρι, είσαι γουρλής, γιατί με το που πάτησες το πόδι σου στο Υπουργείο και έθεσες το ζήτημα αυτό, έχω να σου πω ότι από Δευτέρα αρχίζουν να τρέχουν και τα χρήματα. Δηλαδή κάποιος μπορεί να μπει τώρα στο Υπουργείο και να δει το όνομά του, έτσι. Μπορεί να πάει στον ΕΠΚΕΠΕ και να δει το όνομά του, να μπει στην βάση δεδομένων. Αλλά από Δευτέρα θα μπαίνουν τα χρήματα στα βιβλιάρια. Και αυτό που το είπα είναι να μην δω πάλι, Υπουργέ μου, το ίδιο βιολί, η τράπεζα, να η αγροτική, να κρατάει τα χρήματα. Γιατί τις προηγούμενες φορές παρατήρησα τέτοια φαινόμενα. Μάλιστα. Καλή επιτυχία θα σας ευχηθώ για αυτό το μικρό ή μεγάλο διάστημα. Εκτιμούμε ότι οι εκλογές θα γίνουν μέσα στο Φεβρουάριο. Δεν ξέρω αν έχετε διαφορετική πληροφόρηση από μένα. Δεν τέθηκε χρονοδιάγραμμα εκλογές θα γίνουν στο Φεβρουάριο. Το θέμα είναι ότι υπήρξε ένα πλαίσιο που έκανε λόγο για 19 Φεβρουαρίου. Αυτό όμως δεν είναι θέσφατο. Η κυβέρνηση αυτή μπορεί μέσα από την κουλτούρα αυτή διαλόγου και συλλειτουργίας που θα έχει κατοχυρώσει να προχωρήσει και έτυπα περισσότερο. Δεν θα είναι αρνητικό, θετικό θα είναι να δει ο Έλληνας ότι τρία κόμματα αφήνουν στην πάντα τα κομματικά τους καπέλα και προτάσουν την πατρίδα. Θετικό θα είναι. Ξέρετε όμως, κύριε Ροντούλη, ότι το πρόβλημά μας είναι, όπως λέει και η αριστερά, ότι ο πρωθυπουργός που έχουμε σήμερα δεν έχει λάβει λαϊκή εντολή. Και όσο δύσκολα και να είναι τα πράγματα, πρέπει να υπάρχει και μια ημερομηνία λήξης αυτής της κατάστασης, διότι έχουμε έλλειμμα δημοκρατίας. Πώς να το κάνουμε? Υπάρχει το πρόβλημα το οικονομικό, αλλά πρέπει να έχουμε πάνω απ' όλα τη δημοκρατία. Ακούστε λίγο τώρα. Γιατί τώρα είμαστε στην καρδιά του όλου ζητήματος. Εγώ το ακούω αυτό που λέτε και το κατανοώ αυτό που λέτε. Πρέπει να ξέρετε όμως το εξής. Είναι κυβέρνηση. Άλλοι λένε συνεργασίας, άλλοι λένε το ένα το άλλο. Εγώ θα πω τι είναι. Είναι κυβέρνηση εκτάκτου ανάγκης, κύριε Ράιτ. Αυτό το καταλαβαίνουμε. Μια κυβέρνηση εκτάκτου ανάγκης, η οποία πρέπει να δώσει στη χώρα σταθερότητα, ομαλότητα και αξιοπιστία. Στο εσωτερικό και στο εξωτερικό αξιοπιστία. Είμαστε στον αδύρα αυτή τη στιγμή. Άρα είναι μια κυβέρνηση εκτάκτου ανάγκης. Ξέρετε, μια που λέτε όπως περί δημοκρατίας κλπ. Επειδή είμαι ιστορικός, να σας θυμίσω ότι περισσότερη δημοκρατία και μάλιστα άμεση δημοκρατία δεν υπήρχε παρά μονάχα στην αρχαία Αθήνα. Το γνωρίζουν όλοι αυτό το πράγμα. Όμως και τότε οι Αθηναίοι, επειδή ήταν ένας σοβαρός και σόφρον λαός, είχε προνοήσει για ένα θεσμό. Το θεσμό του στρατηγού αυτοκράτορα, που έλεγε ότι σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα πρέπει να επομιστούν τη μοίρα, την τύχη, αν θέλετε τα προβλήματα, τους προβληματισμούς μιας χώρας και κυρίως σε έκτακτες περιστάσεις, ούτως ώστε να σταθεροποιηθεί, να ορθοποδήσει και να προχωρήσει. Άρα λοιπόν, ακόμα και σε τέτοια πολιτεύματα άμεσης δημοκρατίας, υπήρχε αυτή η αντίληψη, αυτό θέλω να πω, των εκτάκτων αναγκών. Κατανοητό, κύριε Υπουργέ. Δεν μπορεί να υπάρξει αυτή η αντίληψη. Θα δούμε πώς θα πάει αυτή η κυβέρνηση, γιατί ξέρετε, δεν είναι μαθημένος ο Έλληνας σε πολυκομματικά σχήματα. Ο Έλληνας είναι. Τα κομματικά επιτελεία δεν είναι. Οι χαρτογιακάδες δεν είναι. Οι Έλληνες είναι έτοιμοι. Να σας δούμε τώρα που θα έχετε να κάνετε εσείς με τους χαρτογιακάδες, κύριε Ροντούλη. Να δούμε τώρα και εσείς τι ψάρια θα πιάσετε, που λέει και ο θυμόσοφος λαός μας. Γιατί είναι μεγάλο στοίχημα και για τη δικιά σας πολιτική καριέρα. Σας ευχαριστώ θερμά και καλή επιτυχία. Είναι το έλασον, το τίποτα. Το θέμα είναι η επιβίωση μιας χώρας. Και να σας πω κάτι. Ελάτε στη θέση μου, εσείς κύριε Ράδο, ο Α, ο Ήτα. Ο Ράδος, παράδειγμα, πάει να κάνει μια δουλειά. Άμα το πούν, η δουλειά αυτή είναι 100 ημερών. Είναι το ίδιο με το να το πούν ότι είναι παραδείγματος χάρη. Όχι βέβαια, το αναγνωρίζουμε αυτό. Ναι, άρα λοιπόν... Στην Ελλάδα, ξέρετε, το αυτονόητο πρέπει να κάνουμε, να δώσουμε αγώνα για να το κερδίσουμε. Σωστά, συμφωνώ και καλά. Αυτό λέω, ότι εσείς ίσως καταφέρετε να κάνετε το αυτονόητο. Ναι, το αυτονόητο όμως είναι να μας λύσουν τα χέρια, να λειτουργήσουμε. Να λειτουργήσουμε πραγματικά.
Διότι όταν υπάρχει ο άλλος και λέει στο πίσω μέρος του μυαλού του, α, να χρησιμοποιήσω αυτή την κυβέρνηση ως όχημα, ούτως ώστε μετά από 100 μέρες, αυτή είναι η φράση που ακούω και νευρίζει πάρα πολύ, μετά από 100 μέρες να είμαι 5 μονάδες μπροστά, τότε εντάξει, επιτρέψτε μου να πω ότι το πολιτικό προσωπικό είναι κατώτερο των περιστάσεων. Γιατί ο πολίτης αυτή τη στιγμή τι θέλει, να βελτιώσει την καθημερινότητά του, να προχωρήσει την επιχείρησή του, να νιώσει σταθερότητα, εμπιστοσύνη, ασφάλεια. Βασικά πράγματα δηλαδή. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Ροντούλη, και πάλι συγχαρητήρια και καλή δύναμη. Να είστε καλά. Να είστε καλά.